Thank you very much. Please tap my thank you. Bye. Η πρώτη σερβιτόρα ρομπότ της χώρας αποτελεί γεγονός και βρίσκεται στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Η Μπέλλα εξυπηρετεί πελάτες, σερβίρει, δίνει πληροφορίες και κάνει τα δικά της αστεία, αφήνοντας εντυπωσιασμένους όλους όσους τη συναντούν. Who is the happiest person on earth? It is me. Ha, ha, ha. Γελούσαμε ένα μήνα. Το πιο αστείο πράγμα είναι ότι εκεί στα καλά καθούμενα που καθόμαστε και μιλάμε μεταξύ μας, πετιέται και λέει και αυτό την άποψή του όταν μιλάμε συνήθως στα αγγλικά. Ναι. Ή όταν δεν του δίνεις αρκετή σημασία, τσατίζεται και σου λέει και εγώ είμαι εδώ. Στην αγορά της Μπέλλας οδήγησε η μεγάλη έλλειψη εργατικού δυναμικού που αντιμετωπίζει η εστίαση τους καλοκαιρινούς μήνες. Και όπως φαίνεται, η βοήθειά της αποδείχθηκε πολύτιμη, αφού λύνει τα χέρια των σερβιτόρων όσον αφορά τη βαριά χειρονακτική εργασία. Η ιδέα ήρθε διότι πέρυσι είχαμε φοβερό πρόβλημα με το προσωπικό. Ψάχναμε ένα χρόνο, δεν ερχόταν κανείς για δουλειά. Ψάχναμε απεγνωσμένα να βρούμε άτομα. Μας απαλλάσσει στο να κουβαλάμε. Κάνει τη ζωή του σερβιτόρου πιο εύκολη. Γιατί το πρόβλημα ενός σερβιτόρου είναι να κουβαλάει όλα αυτά τα βάρη όλη μέρα. Η επιχείρηση διαθέτει ακόμα ένα ρομπότ, την Κέτι, η οποία ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση αναβάθμισης. Ενώ παρόλο που διαθέτουν αμέτρητες ικανότητες, στο συγκεκριμένο κατάστημα περιορίζονται στο σερβίρισμα, καθώς η επιχείρηση θέλει να διατηρήσει την ανθρώπινη επαφή με τους πελάτες. Έχει λειτουργία να σερβίρει, έχει λειτουργία να δίνει πληροφορίες πάνω στα προϊόντα, να δείχνει στους πελάτες που είναι το κάθε προϊόν στο ράφι. Έχει λειτουργία να περιφέρεται γύρω-γύρω στο μαγαζί και να ρωτάει τον κόσμο αν θέλουν βοήθεια. Να καλωσορίζει τον κόσμο, να τον βάζει στα τραπέζια. Έχει πάρα πολλές λειτουργίες. Εμείς χρησιμοποιούμε μόνο τη λειτουργία του σερβιρίσματος, τίποτα άλλο. Προτιμώ την επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή, ποτέ δεν θα βάλω ένα ρομπότ να καλωσορίζει τον κόσμο στο μαγαζί. Δεν μ' αρέσει.